Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έχει γίνει ο κακός χαμός από τα άπειρα τηλεφωνήματα των φίλων τηλεθεατών που ήθελαν να παρέμβουν στην εκπομπή σχετικά με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τους ανεμβολίες άνω των 60 ετών. Προλίγου λέγαμε για το πρόστιμο των 100 ευρώ. Το θέμα εδώ πέρα είναι, και θα μάθουμε λίγο πόσο κοστίζει τον μήνα σε κάποιον που είναι άνω των 60 ετών και εργάζεται. Γιατί δεν είναι 100 ευρώ μόνο το πρόστιμο. Για να μπορέσει να πάει στην εργασία του και για να μην φάει και άλλα πρόστιμα, θα πρέπει βάσει του νόμου να οποίος, κάνει 8 να κάνει rapid test. Να κάνει πόσα? 8 rapid test. Το μήνα. Ακριβώς. Να κάνει 8 rapid test το μήνα. Δηλαδή, αν βάλουμε ότι το πιο φθηνό είναι γύρω στα 5 ευρώ, είναι το πλαφόν με τα 10, το κόστος είναι 40 με 80 ευρώ το μήνα. Δηλαδή εκτός από τα 100 ευρώ πρόστιμο που θα τρώει ο εργαζόμενος άνω των 60 ετών, θα πρέπει να κάνει και, ξαναλέμε, 8 rapid test. Έτσι. Βάλε και το πρόστιμο τώρα μέσα, το διοικητικό που ανέβαινε. Άρα λέμε, 40 ή 80 ευρώ θα είναι το κόστος για τα rapid test, συν 100 ευρώ το μήνα το πρόστιμο, άρα ένας εργαζόμενος άνω των 60 ετών, ανεμβολίαστος, θα του φεύγουν από την τσέπη του μήνα από 140 έως 180 ευρώ. Έτσι όπως το είπες. Άρα, κάθε μήνα... ένας ανεμβολίαστος άνω των 60 θα του φεύγουν από την τσέπη 140 με 180 ευρώ το μήνα. Πάντως, δεν έχει βγάλει λαλιά η κυρία μας. Γιατί? Διαφωνώ κάθετα. Λαλιά δεν έχεις βγάλει. Ποιο από όλα? Ναι, γιατί είμαι πολύ είμαι θυμωμένη. Με ποιο πράγμα? Με τους ανεμβολίαστους άνω των 60? Όχι, δεν είμαι με τους ανεμβολίαστους. Με ποιον είμαι είσαι θυμωμένη? Με το μέτρο αυτό το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι είναι αντιδημοκρατικό. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα. Να τους υποχρεώσει. Όπως παραδείγματος χάρη όταν μπαίνουν στο λεωφορείο, να μπαίνουν μόνο με rapid test. Αυτό θα το δεχόμουν. Γιατί θα ήταν απόφαση δική τους αν θέλουν να μπουν στο λεωφορείο, αν θέλουν να πληρώσουν πρόστιμο ή αν τελικά θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό το αποφασίζουμε και διατάσσουμε τον άνω των, οι όλοι πάνω από 60 να κάνουν το εμβόλιο υποχρεωτικά. Είναι μόνο αντίδραση και το είδαμε, μόνο αντίδραση θα προκαλέσει. Να βρούμε τον κύριο Πλατανησιώτη, παρακαλώ πολύ. Πάμε όμως, γιατί έχουμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, όπου ζητάει να γίνει lockdown παντού για τους ανεμβολίαστους. Και είναι κάτι το οποίο θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Εκτός από την υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60, έτσι, θα δούμε σε λίγες ημέρες, όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, θα δούμε να γίνει ένα lockdown παντού για τους ανεμβολίαστους. Είναι κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι και είναι κάτι το οποίο ζητάει και ο διευθυντής της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων Παπα-Νικολάου, ο κ. Νίκος Καπραβέλος, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής που παίρνει τις αποφάσεις. Πληροφορίες λένε ότι αυτό που λες θα τους έχουν, θα τους αποκλείσουν τελείως από την εστίαση στους εξωτερικούς χώρους. Ναι, δεν μπορούμε και μέσα. Ορίστε. Ναι, έτσι, μπορώ, λοιπόν, μέσα δεν μπορούμε να μπουν. Θα τους αποκλείσουν τελείως στους εξωτερικούς χώρους και θα τους αναγκάσουν να κάνουν rapid test. Μάλιστα. Θα αυξήσουν τα rapid test. Από 2 στην εργασία θα τα κάνουν 3. Αυτό λένε οι μέχρι στιγμής πληροφορίες. Πάω να ακούσουμε τον κύριο Καπραβέλο. Δεν είναι ακόμα αυστηρότερα τα μέτρα. Για να τον ακούσουμε. Μια άλλη μετάλλαξη, ναι, δυστυχώς, η οποία είναι ακόμα πιο μεταδοτική από την Δέλτα, η μολύνει, παρακάμπτει τη φυσική και τεχνική ανοσία, δηλαδή μολύνει. Λέτε και τους εμβολιασμένους και κυρίως τους ανεμβολίους, άρα κινδυνεύουμε να έχουμε ένα πέμπτο κύμα, τεράστιο πέμπτο κύμα, χειρότερο από το τέταρτο, εάν πραγματικά δεν πάρθουν κάποια μέτρα. Και κύριε Χασαπόπουλε, πάλι εδώ δεν πρωτοτυπούμε, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Τα μέτρα, το πρώτο μέτρο είναι εμβολιασμοί, διότι ευτυχώς, επαναλαμβάνω, όσες μεταλλάξεις και να έχει κάνει αυτή η πρωτεΐνη ακίδας, τα εμβόλια έχουν μια μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μικρότερη βέβαια για την όμικρον από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό και ανησυχεί όλος ο κόσμος, αλλά το εμβόλιο είναι αυτό που μας προφυλάσσει. Από τη στιγμή που το σύστημα υγείας κάθε χώρας φτάνει σε τέτοιο σημείο,
Πλέον τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρέπει να είναι άμεσα. Δεν θέλω να μπει πάλι αυστηροποίηση στα σχολεία, αλλά τα σχολεία θα μπορούσαν να κλείσουν σαν διακοπές, σαν χειμερινές διακοπές. Να ελαφρύνουμε λίγο την πίεση προς το σύστημα υγείας. Μας διευκολύνει γιατί είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα διασποράς. Έχουμε δει εμβολιασμένους γονείς αυτή τη στιγμή να υποφέρουν επειδή νοσήσαν τα παιδιά τους. Είναι η χνηλάτιση που κάνουμε και εμείς στα νοσοκομεία. Χωρίς θεατές, έλεος. Χωρίς θεατές, δεν μπορεί το νοσοκομείο να έχει γονατίσει κυριολεκτικά, να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ασθενείς και οι άλλοι να μαζεύονται χωρίς ίχνος ντροπής σε γήπεδα και συνωστισμούς, οι περισσότεροι ανεμβολίες. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τον τρόπο αντιμετώπισης, τον υπεύθυνο τρόπο αυτών των εκκλησιών, που όχι μόνο πλήρωσαν τα τεστ των πιστών, αλλά έχουν και κινητές μονάδες για να αυξηθεί ο εμβολιασμός. Δυστυχώς δεν γίνεται σε όλες τις εκκλησίες η αυστηροποίηση αυτή, δεν υπάρχει έλεγχος. Είμαστε η κατηγορία των εργαζομένων που εφαρμόστηκε η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού χωρίς να υπάρχουν νομικά προβλήματα. Τέταρτον, επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε μερικές κατηγορίες. Το δημόσιο ολόκληρο, η εστίαση όπως λέτε εσείς, τα σώματα ασφαλείας, παρόλο που έχουν κάνει αξιόλογη προσπάθεια, το καταλαβαίνω, όλοι έχουν κάνει, αλλά να επεκταθούν, να αυξηθεί το τείχος ανοσίας. Πέμπτον, κύριε Χασαπόπουλε, μάσκες παντού, να σταματήσει η θεωρία των εμβολιασμένων και ανεμβολιασμένων. Κολλάνε και μολύνονται και μεταδίδουν και εμβολιασμένοι, άρα μάσκες παντού, έξω και μέσα σε κλειστούς χώρους. Μέχρι να πέσει πίεση στο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή, τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει, δεν μπορεί να μείνει απαθής ο καθένας και η πολιτεία απέναντι σε αυτό που βιώνουν. Τελευταίο lockdown των ανεμβολίαστων από παντού. Αυτό το lockdown των ανεμβολίαστων, δηλαδή εάν δεν έχεις, δηλαδή αν δεν έχεις ένα τεστ PCR ή rapid test, δεν μπαίνεις ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δέστε τι έκανε η Γερμανία, δεν το λέμε μόνο εμείς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Καπραβέλλος. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα λίγο και πάμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το στοδιάχρονο ιερέα με τις ημίγυμνες φωτογραφίες. Έχει γίνει χαμός. Βγήκε και μίλησε ο ίδιος. Βγήκε, επιτέλους βγήκε. Βγήκε και ξεκαθάρισε τα πράγματα. Ναι, γιατί. Και τα είπε όλα. Το τελευταίο διάστημα, τη μία μέρα έλεγε ότι είναι για φίλο τη φωτογραφίες που προσπαθούσε να το βοηθήσει επειδή είναι φωτογράφος. Την άλλη μέρα έλεγε ότι είναι για προσωπική του χρήση. Ότι την άλλη μέρα έλεγε αγαπάω πολύ τη γυμναστική, γι' αυτό φωτογραφίζομαι. Έλεγε διάφορα. Τώρα βγαίνει λοιπόν και μιλάει για τις προκλητικές πόζες ο ίδιος. Και δίνει μία εξήγηση. Για να τον ακούσουμε. Το ότι αγαπώ τη γυμναστική, το ότι έχω κάνει φωτογράφηση και αγαπώ και το σώμα μου, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν αγαπώ την πνευματική ζωή και ότι δεν αγαπώ την ψυχή. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι που με γνωρίζουν εδώ πέρα το αποδέχονται και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, γιατί κυρίως ο άνθρωπος είμαστε εμείς. Αν μας ξέρουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τι καρδιά έχουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα τότε λοιπόν. Τώρα ο άλλος που λέτε, ποιο άλλος προκλήθηκε? Είδατε εσείς κανένα άλλο δώσει σέρες? Υπήρχε άλλο. Εντάξει, να μην πούμε άλλα γιατί δεν κάνει να μιλήσω. Μάλιστα. Ξεκαθάρισα πράγματα. Και πάμε να δούμε τι λένε και οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Ιερό Ναό, το ποιμνιό του. Πάμε να ακούσουμε τι λένε, τι λένε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Ο παπάς είναι πολύ καλός, ευγενικός, κύριος με τα όλα του. Το σέβεται όλο το χωριό, όλος ο κόσμος. Τέτοια συμπεριφορά λίγοι παπάδες πέρασαν από εδώ. Τα παιδιά μας εξομολογούνται στο συγκεκριμένο ιερέα γιατί είναι και πνευματικός από μωρά. Νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά για αυτόν τον άνθρωπο. Πράγματα είναι αυτά. Ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του. Τέτοιος παπάς υπάρχει στην οικουμένη. Μπορούν να αναρωτήσουν τέτοιον παπά. Είναι καλός. Καλός είναι. Τι καλός? Μόνο καλός. Αγιότατος. Είναι πολύ καλός παπάς. Άσχετα με τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει στο Facebook. Εγώ πιστεύω δηλαδή και στο λειτουργήμά του είναι πολύ καλός. Το χωριό τον υποστηρίζουμε όλοι, τον αγαπάμε. Για μένα ο Πάτερ Γεώργιος είναι ένας προσιτός άνθρωπος. Εγώ ποτέ δεν είχα εξομολογηθεί. Εγώ είμαι 54 χρονών. Με τον Πάτερ Γεώργιο ξεκίνησα να κάνω αυτό το μυστήριο. Χαίρομαι που έχουμε τέτοιο καλόν άνθρωπο, τέτοιο σωστό παπά. Και με τις γριές γέρος και με τους νέους νέους και με τα μωρά και με όλον τον κόσμο.
πώς τον κρίνανε και πώς τον κρίνουνε. Ντροπή. Μάλιστα. Ωραία υποστήριξη πάντως βλέπουμε να έχει από το ποινείο του, έτσι. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει όπου μάλιστα γίνεται χαμός. Πάμε τώρα χαράλε μόνο σε εσένα, γιατί είχαμε ένα νέο συμβάν άγριες δολοφονίας μιας μητέρας από τα χέρια του ίδιου του στου γιου. Για πολύ άγρια δολοφονία. Μια άγρια δολοφονία. Για πες μας. Ένας 35χρονος σκότωσε τα ξημερώματα την 57χρονη μητέρα του με μαχαίρι και τραυμάτισε και τη γιαγιά του. Το φρικτό έγκλημα έγινε όταν ο 35χρονος πήγε στο σπίτι στο οποίο έμενε η μητέρα και η γιαγιά και αφού επιτέθηκε αρχικά με τα χέρια του στη μητέρα, γροθοκοπώντας την άγρια και επανειλημμένα στο κεφάλι, στη συνέχεια τη χάραξε και με μαχαίρι. Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος της άτυχης γυναίκας επήλθε από τα χτυπήματα στο κεφάλι ή από το μαχαίρι. Παράλληλα, ο μητροκτόνος τραυμάτισε και την 80χρονη γιαγιά του, η οποία κατάφερε να καλέσει την αστυνομία παρόλα αυτά, με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί πριν προλάβει να διαφύγει. Όμως τα πράγματα, Φίλιππ, εδώ είναι περίεργα, μάλλον είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έμενε ελεύθερος, διότι έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο το προφίλ του συγκεκριμένου δολοφόνου, ο οποίος ξυλοκόπησε τη μητέρα του και τη χάραξε με μαχαίρι. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ήταν καταδικασμένος για βιασμό και ληστεία. Για υποθέσεις λοιπόν ληστείας και βιασμού είχε καταδικαστεί ο 35χρονος δράστης της μητροκτονίας στο Αγρίνιο, που είχε κλειστή φυλακή, αλλά και σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το παρελθόν. Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Με βαρύτατο παρελθόν, με πολλά βίαια ξεσπάσματα και πολύ καλός γνώριμος στις αρχές. Το 2013 είχε καταδικαστεί για υπόθεση ληστείας και βιασμού στα Ιωάννινα. Έχει κλειστεί στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ψυχιατρικό κατάστημα. Ναι. Σε βάρος του έχουν υποβληθεί 2 μηνύσεις, το 2015 και το 2017. Με λίγα λόγια, όπως είπες, ήταν και είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά επικίνδυνος και βίαιος. Είχε συχνούς καυγάδες με τη μητέρα του, την οποία τελικά την δολοφόνησε με άγριο τρόπο. Και οι γυναίκες και οι δύο φέρεται ότι περνούσαν έναν πραγματικό γολγοθά μαζί του εξαιτίας του επιθετικού του χαρακτήρα που τελικά κατέληξε στη σημερινή τραγωδία. Να πούμε, η γιαγιά είναι τραυματισμένη στο νοσοκομείο από τις μαχαιριές. 87 χρόνια είπαμε. Και νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ, έτσι. Είναι σε κατάσταση σοκ η γυναίκα. Να πούμε τι έκανε. Πήγε ο συγκεκριμένος στο σπίτι στο οποίο διέμενε η μητέρα και η γιαγιά, επιτέθηκε αρχικά με τα χέρια του στη μητέρα του, γροθοκοπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι, στη συνέχεια τη χάραξε με ένα μαχαίρι, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατος της γυναίκας, της μάνας, από το γιο έγινε από τις μπουνιές ή από το μαχαίρι. Και παράλληλα η γιαγιά την τραυμάτισε την ώρα που η γυναίκα πήγε να φωνάξει βοήθεια και να καλέσει την αστυνομία. Και έτσι έφτασε γρήγορα η αστυνομία και τον συνέλαβε προτού προλάβει να διαφύγει. Μιλάμε μία άλλη οικογενειακή ιστορία, ένα δράμα πραγματικά με τη μάνα και τη γιαγιά να περνάνε δύσκολες ώρες στα χέρια του 35χρονου. Και περνούσαμε για πολύ καιρό γολγοθά. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έγινε για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος έκανε εκπομπή από το σπίτι του λόγω του κορονοϊού. Ναι. Θα το δούμε σε λίγο. Πρώτα έχουμε τον κύριο Πλατανησιώτη. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Για πάμε. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή λοιπόν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Νικόλο Πλατανησιώτη. Καθώς η μετάλλαξη όμικρον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και θεωρείται και πολύ επικίνδυνη.
Να μας πει και δύο πράγματα πάνω στο Τσίφας, ο συνάδελφος σου και το ρεπορτάζ. Κατευθείαν τον γιατρό, κατευθείαν τον γιατρό. Ναι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη και για παιδιά κάτω των 2 ετών. Αυτό. Είναι τόσο επικίνδυνη αυτή η μετάλλαξη όμικρον. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, με τα πρώτα στοιχεία και τις ανακοινώσεις που διαβάζουμε από τους συναδέλφους της Νότιας Αφρικής, είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσο πραγματικά επικίνδυνη είναι. Τα περισσότερα περιστατικά που είχαμε στην Νότια Αφρική είναι κυρίως σε νέα άτομα, ηλικίες κάτω των 40 ετών, και ήταν, θα έλεγα, σχετικά ελαφριά, χωρίς να χρειαστεί καμία νοσηλεία και βέβαια δεν είχαμε κανένα θάνατο. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι εάν αυτή η μετάλλαξη επικρατήσει και διαδοθεί βέβαια και στην Ευρώπη, που δυστυχώς στην Ευρώπη έχουμε πολύ, μεγάλη, πολύ πιο γερασμένο πληθυσμό, οπότε πρέπει να δούμε πώς συμπεριφέρεται απέναντι στους ηλικιωμένους. Πώς το καταλαβαίνουμε αν είναι η μετάλλαξη όμικρον ή ποια μετάλλαξη έχουμε, αν κάποιος έχει κορονοϊό. Πώς το καταλαβαίνει κάποιος. Έχει κάποιες διαφορές στην νόσηση. Παραδείγματος χάρη δεν έχει παρατηρηθεί από ό,τι διαβάζω από την Νότια Αφρική καμία αρρωσμία και αγευσία σε κανένα περιστατικό. Έτσι, παρουσιάζει μια πολύ έντονη, μεγαλύτερη κόπωση από ό,τι παρουσιάζουν οι άλλες μεταλλάξεις. Επίσης παρουσιάζει ένα ξηρό βήχα και βέβαια υψηλό πυρετό. Οπότε μια πολύ έντονη κόπωση σε συνδυασμό με ένα πονόλεμο με ξηρό βήχα και υψηλό πυρετό μας οδηγεί στο να σκεφτούν τη μετάλλαξη όμικρον. Βέβαια είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή για να ενισχύσουμε για την όμικρον στην Ελλάδα. Και βέβαια καλώς παίρνονται τα διάφορα μέτρα που παίρνονται, διότι το χρονιό με τα παιδιά πριν την άσχημα μαγειρεύουν. Κύριε Πεταμισσότη, ρωτάνε κάτι τηλεθεατές. Είναι κάποιοι τηλεθεατές οι οποίοι ηθέλουν να κάνουν την τρίτη δόση. Οπωσδήποτε να την κάνουν. Ακούστε με, κύριε Πεταμισσότη, ακούστε με λίγο. Είναι τηλεθεατές οι οποίοι θέλουν να κάνουν την τρίτη δόση. Και λένε νιώθουμε λίγο συναχωμένοι, νιώθουμε λίγο κρυωμένοι. Λες άμα πάμε να κάνουμε τη δόση, την τρίτη δόση ή τη δεύτερη δόση, θα πάθουμε κακό. Έλεγα ότι δυστυχώς και σήμερα είχα άλλα δύο περιστατικά συμπολιτών μας, οι οποίοι θα κάναν την τρίτη δόση την επόμενη εβδομάδα και κόλλησαν δυστυχώς τον κορονοϊό. Άρα είναι τελείως απαραίτητη η τρίτη δόση για να μας προστατεύσει από το υπάρχον στέλεχος, έτσι, που μας προστατεύει πάρα πολύ. Είναι άλλο, κύριε Πεταμισσότη, αν κάποιος νιώθει κρυωμένος, είναι κρυωμένος, έχει συνάχη, έχει βήχα. Εάν δεν έχει πυρετό υψηλό, εάν δεν έχει κάποιο σοβαρό σύμπτωμα, η άποψή μου να την κάνει για να είναι προστατευμένος απέναντι στον κορονοϊό. Υπάρχει κίνδυνος, αν πάει κάποιος πολίτης να κάνει το εμβόλιο και έχει κορονοϊό, αλλά τα rapid test τον βγάζουν αρνητικό. Όχι, κανένας κίνδυνος απέναντίον θα αυξήσει και περισσότερο την ανοσία του και θα τις περισσότερα αντισώματα. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς ποτέ δεν ζητήθηκε πριν από τον εμβολιασμό να γίνει οποιαδήποτε εξέταση. Υπήρχε μια φημολογία ότι δεν υπάρχει παραμικρή παρενέργεια εάν κάποιος ο οποίος νοσεί κάνει και το εμβόλιο. Κάποιοι λέγανε λοιπόν και θυμόμαστε ότι άμα λέει έχεις κορονοϊό και κάνεις το εμβόλιο θα πεθάνεις. Έτσι λέγανε. Εντάξει, δεν πέθανε κανείς δυστυχώς μέχρι δεν τώρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, να το τονίσουμε. Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αυτό είναι 100% βέβαιο. Ποτέ δεν έχει αναφερθεί τέτοιο περιστατικό. Άρα και κορονοϊό να έχει κάποιος και κάνει το εμβόλιο, δεν θα πάθει κακό. Όχι, απέναντίον θα λειτουργήσει ενισχυτικά το εμβόλιο. Μάλιστα. Διότι αυτό που ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι τα αντισώματα που αποκτούμε και η ανοσία που αποκτούμε με το εμβόλιο είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που αποκτούμε από την απλή δόση. Κύριε Πεταμισσιώτη, τότε, γιατί σε κάποιον ανεμβολία στο μπουκολέ κορονοϊό δεν του κάνουν το εμβόλιο? Γιατί θέλει πάλι χρόνο, θέλει χρόνο για να λειτουργήσει και να το εμβόλιο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς και το κάνω μετά από 6 μήνες, γιατί αυτό το εξάμεινο είναι σχετικά καλυμμένος από το εμβόλιο. Αν και εγώ πάντα η άποψή μου ήταν ότι στους 5 μήνες καλό είναι να γίνεται επαναληπτική δόση. Είτε στους αυτούς που νοσήσαν, είτε αυτούς που έχουν κάνει εμβόλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να δώσουμε Golden Reaction College. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο τώρα. Έχονται σε λίγο νέες ειδήσεις φωτιά, έχονται νέες αποκαλύψεις. Πάμε Golden Reaction College με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας, το 211-1600, μόνο με 39 ευρώ. Πίνουμε καθημερινά το κολαγόνο μας. Έχει ένα απλό κολαγόνο. Κολαγόνο γεμάτο βιταμίνες. Και ποιες είναι αυτές? Περιέχει βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και φυσικά συνένεσμο κουτένι για λαμπερή επιδερμίδα χωρίς ρητίδες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Θα έχουμε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και φυσικά δεν θα έχουμε προβλήματα με τριχόπτωση, δεν θα σπάνε εύκολα τα νύχια μας και φυσικά θα έχουμε ένα υπέροχο και λαμπερό
χαμόγελο. Τώρα λοιπόν γρήγορα στο 2.11.600 με 39 ευρώ. Πρέπει να πάρουμε όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός μας τώρα. Με Golden Reaction Collagen. Και δεν είναι μόνο απλώς κάποιες βιταμίνες. Είναι οι πιο σημαντικές βιταμίνες που χρειαζόμαστε. Και μαζί με αυτές, κουρκουμίνη. Θα πάρουμε και την κουρκουμίνη. Τεράστια το φέλη της κουρκουμίνης. Να πούμε ότι η κουρκουμίνη έχει σκυρία την πλεγμονώδη και την οξυδωτική δράση. Βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της προωρής γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. 2.11.600 τώρα με 39 ευρώ Golden Reaction Collagen για να έχουμε φτιάξει ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα. Να έχουμε φτιάξει ένα γερό οργανισμό. Ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Τώρα λοιπόν, Golden Reaction Collagen για να έχουμε καθημερινή ενέργεια στον οργανισμό μας, για να μπορούμε καθημερινά να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας, να έχουμε καλή υγεία, να βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι θα ξυπνάνε το πρωί και θα νιώθουν ξεκούραστοι. Θα ξυπνάνε το πρωί και θα νιώθουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα χωρίς να νιώθουν την κούραση και την ταλαιπωρία. Golden Reaction Collagen για να έχουμε γερά νύχια, γερά μαλλιά, γερά δόντια και φυσικά μια νεανικότατη επιδερμίδα. Πάμε όμως και στα δώρα υγείας. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα μαζί, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών για να γίνεται σωστά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαίριων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. 2.11.600 λοιπόν, σήμερα με 39 ευρώ, 2 μπουκάλια Golden Reaction Collagen και δώρο 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο Ολυμπιονικών για όλους εσάς, για να έχετε καλή υγεία, ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και πολλά πολλά αντισώματα στον οργανισμό σας. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στην παρουσίαση βιβλίου της αείμνηστης Μαρίκας Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο με τις συνταγές, τις υπέροχες συνταγές της Μαρίκας. Συνταγές με ιστορία. Πάμε να δούμε τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για την μητέρα της και το βιβλίο με τις συνταγές. Συνταγές με ιστορία. Ποια είναι η αγαπημένη σας συνταγή από το βιβλίο? Παιδιά, δύσκολο πράγμα. Όλες οι συνταγές για μένα είναι οι συνταγές με τις οποίες μεγάλωσα. Όλοι αυτό που είπανε ότι η μάνα μου είχε τη δυνατότητα να μαζεύει γύρω από ένα τραπέζι όλο τον κόσμο. Ήμασταν τσακωμένοι, ήμασταν φουρτουνιασμένοι. Αλλά με ένα μαγικό τρόπο γύρω από το τραπέζι λυνώνουσαν τα θέματα. Και όταν έχεις πολύ μεγάλη οικογένεια, και εμείς είμαστε πολύ μεγάλη οικογένεια, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα. Η Μαρίκα με τη μαγειρική της, με τις λιχουδιές που έφτιαχνε, ένωνε όλη την οικογένεια. Ό,τι και τσακωμός να έχει γίνει, σου λέει, καθόντουσα στο τραπέζι και με ένα μαγικό τρόπο άλλαζαν όλα. Και στο βιβλίο, παρεπιπτόντως, αναφέρονται μέσα πάρα πολλά. Γι' αυτό λέγεται με ιστορία, συνταγές με ιστορία. Πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία για την οικογένεια και για τις εποχές που περάσανε, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως την κατοχή, όπως την δικτατορία. Ένα βιβλίο που πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Συνταγές λοιπόν με ιστορία. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε γιατί. Να δούμε πρώτα τι έγινε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Έκανε εκπομπή από το σπίτι του λόγω του κορονοϊού. Δεν εμφανίστηκε φυσικά. Να πούμε ότι ο Γρηγόρης έχει νοσεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Με κορονοϊό, το πούμε τα περαστικά μας, να του ζούμε την αγάπη μας. Και έκανε εκπομπή από το σπίτι του. Πάμε να δούμε πώς υποδέχτηκε τους θεατές. Για πάμε να δούμε. Όχι, δεν είμαι στο πλατό, δεν είμαι στο στούντιο. Είναι Δευτέρα 29 του μηνός και αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει διαφορετικά από ό,τι ξέρατε, αφού δεν έγιναν γυρίσματα. Εγώ έμεινα στο σπίτι, με επισκέφθηκε ο κορονοϊός και δεν μπορούσα να γίνω γυρίσματα. Έμεινα κι εγώ 10 ημέρες, οπότε όλο αυτό το τριήμερο της τηλεοπτικής μας συνάντησης θα είναι ένα τριήμερο διαφορετικό από ό,τι τα προηγούμενα. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου περαστικά σε όλους τους ανθρώπους που νοσούν αυτή την περίοδο και από κορονοϊό και από οτιδήποτε άλλο, δύναμη,
Δύναμη. Είναι το μοναδικό που μπορώ να πω και από όλους τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν και η μπάντα πριν από λίγες μέρες που νόσησε και άλλοι συνεργάτες μέσα από την καρδιά μας περαστικά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Σκεφτόμενος ότι περίπου 3 μήνες είναι αυτή η εκπομπή και φαντάστηκα, λέω, μέσα σε 3 μήνες πόσα πράγματα κάναμε όταν αποφασίσαμε να σας δείξουμε σε επανάληψη κάποια περιστατικά, τουλάχιστον για τη σημερινή εκπομπή, περιστατικά που συνέβησαν όλους αυτούς τους 3 μήνες. Και όταν ψάχαμε να βρούμε τι είχε συμβεί, λέμε απίστευτο, 3 μήνες σχεδόν δεν έχουμε κλείσει, και λέω κοίταξε να δεις πόσα πράγματα έχουν γίνει. Και θα ξεκινήσω, ας πούμε, με την Φέη, την Ευγενία και την Ιωάννα. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε έτσι να καλύψει το κενό της απουσίας του. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί εδώ εμβολιασμένος ο Γρηγόρης, ναι, φοβόταν και τη ζωή του, όλα καλά. Πάμε τώρα στο Στάθη Αγγελόπουλο, τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος τι λέει. Προτιμώ να πεθάνω τον κορονοϊό παρά να κάνω εμβόλιο. Να πούμε βέβαια ότι και ο ίδιος είχε νοσήσει πριν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και άρχισε πάρα πολύ να επανέλθει. Ήταν και μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε να κάνει αρκετές φυσιοθεραπείες για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει το εμβόλιο και προτιμάει να πεθάνει. Για να ακούσουμε. Όσοι αποφασίσουν να έρθουν όμως, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Με στεναχωρεί όλο αυτό. Κάποια στιγμή, ας πούμε, πρώτη δόση εμβολίου, δεύτερη δόση εμβολίου, τρίτη δόση εμβολίου, τέταρτη δόση εμβολίου, νομίζω ότι κάπου αλλού πάει όλο αυτό το θέμα. Εσείς νοσήσατε, σωστά. Ναι. Μπήκα στην κλινική 19 Ιουλίου, είχα κορονοϊό, είχα δύσπνοια, με βάλανε στη ΜΕΘ την επόμενη μέρα, έμεινα, αν θυμάμαι καλά, 13 μέρες. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Πιστεύω όμως ότι ήμουν από τους τυχερούς. Το γεγονός ότι νοσήσατε δεν ήταν ένας παράγοντας να σας πείσει να κάνετε το εμβόλιο. Όχι. Όχι. Ο κορονοϊός υπάρχει. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να προστατευόμαστε, να κρατάμε τις αποστάσεις. Αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν νομίζω ότι το εμβόλιο αυτό μέχρι τώρα με έχει πείσει να πάω να το κάνω. Με τρομάζει, με φοβίζει. Παρόμοιες απόψεις με εσάς έχει και ο κύριος Πετράκος. Εσείς συμφωνείτε με τα λεγόμενά του? Απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ μαζί του. Απόλυτα. Και με τον Γιώργο τον Μουκίδη. Εμείς εδώ τώρα βαφτιζόμαστε αντιεμβολιαστές επειδή δεν κάνουμε το συγκεκριμένο εμβόλιο. Μα δεν είμαστε αντιεμβολιαστές. Έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα εμβόλια. Πώς είναι δυνατόν να λεγόμαστε αρνητές και αντιεμβολιαστές? Δεν μπορεί δηλαδή να λες θα κάνω rapid test, θα μπω μέσα να δουλέψω, αλλά εάν φύγω και ξαναμπω σαν πελάτης να μην μπορώ να μπω να φάω σε ένα εστιατόριο, είναι εντελώς λάθος. Μέχρι το Φεβρουάριο μπορώ να μπαίνω σε όλα τα μαγαζιά. Μετά το Φεβρουάριο δεν θα μπορώ να μπαίνω, δεν θα κάνω το εμβόλιο. Μπορεί να πάρω τα βουνά. Πάω σε κανένα χωριό να ζήσω μακριά. Θα προτιμούσατε δηλαδή να μείνετε μέχρι και άνεργος για να μην το κάνετε? Σε περίπτωση. Βεβαίως. Είχατε μάλιστα δηλώσει ας πεθάνω, είχατε πει κιόλας. Ναι, προτιμώ να πεθάνω από τον κορονοϊό παρά να κάνω το εμβόλιο που μπορεί να μου δημιουργήσει μια παρενέργεια και να πεθάνω τώρα. Αύριο, άμα κάνω το εμβόλιο, μπορεί να μου δημιουργήσει μια παρενέργεια για να πεθάνω. Αυτά λοιπόν λέει ο Στάθης Αγγελόπουλος. Πάμε γρήγορα τώρα, πάμε να δώσουμε ένα δώρο να κάνετε στον εαυτό σας, στους ανθρώπους που αγαπάτε, για να έχετε καλή τύχη. Πάμε λοιπόν στο μενταγιόν, σε ένα θρησκευτικό μενταγιόν, με το Ιησούς Χριστός νικά, με το Σταυρό επάνω, ένα φυλακτό για καλή τύχη. Ένα θρησκευτικό σύμβολο. Ένα θρησκευτικό δώρο για εσάς, για να έχετε την προστασία, να έχετε την ενέργεια την καλή, να απομακρύνετε την αρνητική ενέργεια, τη γλωσσοφαγιά, τη βασκανία. Ένα φυλακτό για καλή τύχη τώρα στο 218-218-9400 θα το παραλάβετε και σήμερα μόνο με 29 ευρώ, όχι ένα, και τα δύο μαζί που βλέπετε. Και τα δύο φυλαχτά μαζί που βλέπετε θα τα πάρετε με 29 ευρώ και δώρο ένα γούνινο κασκόλ.
με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τώρα στο 218-218-9400, ξαναλέμε ένα φυλακτό για καλή τύχη. Για να φύγει το κακό από πάνω μας, να έχουμε μια σπίδα προστασίας. Ο Ιησούς Χριστός νικά, με τη δύναμη του Χριστούλη, της Παναγίας, με το Σταυρό, με το ματάκι για να φύγει το κακό το μάτι, να μην έρχεται πάνω μας. Και φυσικά ένα γούρι για καλή τύχη, για να έχουμε τη βοήθεια του Θεού, για καλή τύχη. Για θέματα, για την υγεία μας, για τα οικονομικά μας, για την οικογένειά μας, για τη ζωή μας. Να έχουμε την καλή τύχη. Ένα όμορφο δώρο να το κάνετε ακόμα και για τη βασιλόπιτά σας, για τους φίλους σας. Ένα καλό δώρο για να το κάνετε στους ανθρώπους που αγαπάτε, που θέλετε να τους προστατεύσετε από το κακό. Για ανθρώπους που θέλετε να τους βοηθήσετε με το καλό. Φυλαχτό για καλή τύχη λοιπόν τώρα στο 218-218-9400, μόνο με 29 ευρώ, δώρο ένα γούνινο κασκόλ και αν τηλεφωνήσετε τώρα θα πάρετε και τα δύο μαζί όπως τα βλέπετε στην οθόνη σας και τα δύο με τις αλυσίδες τους, αυτά τα εκπληκτικά μενταγιόν φυλαχτά για καλή τύχη με το Ιησούς Χριστός νικά επάνω. Με το Ιησούς Χριστός νικά, με το Σταυρό. Ένα θρησκευτικό δώρο για εσάς τώρα. 218-218-9400, μόνο με 29 ευρώ και δώρο ένα γούνινο κασκόλ. Και τα δύο μενταγιόν φυλαχτά θα τα πάρετε με 29 ευρώ, δώρο ένα γούνινο κασκόλ, τηλεφωνώντας τώρα στο 218-218-9400 και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Πάμε, έχει έρθει μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τη γνωστή τραγουδίστρια Αγγελική Λιάδη. Έχει γίνει γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της. Έφυγε από τη ζωή. Ο πατέρας της, ο Βασίλης, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ αγαπημένη οικογένεια. Πολλές φορές η Αγγελική Λιάδη έβαζε και διάφορες φωτογραφίες με τη μητέρα της την Έφη, αλλά και με τον πατέρα της τον Βασίλη. Και να πούμε τι είχε γίνει. Να πούμε ότι η Αγγελική είχε μπει στη Φάρμα. Ναι. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο σπίτι της η μαμά της μαζί και ο μπαμπάς της για να προσέχουν και τα παιδιά και θα μένανε όλοι και μένανε όλοι στο σπίτι της Αγγελικής. Να πούμε η Αγγελική είναι μέσα στο παιχνίδι στη Φάρμα. Τώρα δεν γνωρίζουμε κάποιες λεπτομέρειες πώς ειδοποιήθηκε. Αύριο θα γίνει η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο στο τρίτο νεκροταφείο. Λογικά έχει ειδοποιηθεί η Αγγελική, έχει βγει από το παιχνίδι, από τη Φάρμα, για να μπορέσει να πει το τελευταίο αντίο στον πατέρα της. Είχε προβλήματα με την υγεία του, έδινε μία μάχη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Να πούμε τα συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια πραγματικά. Στην οικογένεια της Αγγελικής Ιλιάδη. Και να τους πούμε καλή δύναμη και κουράγιο. Να πούμε ότι η Αγγελική λάτρευε τον πατέρα της. Είχαν περάσει πολλές φουρτούνες στο παρελθόν. Όλα είχαν αλλάξει. Του είχε τεράστια δυναμία του πατέρα της. Και είναι κάτι πολύ δύσκολο που περνάει αυτή τη στιγμή. Να πούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας τα θερμά μας συλληπιτήρια. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Για να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Άρη Σερβετάλη. Ο Άρης Σερβετάλης λοιπόν, το πρόσωπο των δύο εβδομάδων μετά την αποχώρησή του από την θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε λόγω ότι δεν ήθελε να παίξει στο θέατρο για... Μόνο για εμβολιασμένους. Ναι, και δεν ήθελε να παίξει σε μια τέτοια παράσταση που οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Πρώτη φορά βρέθηκε μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Ναι. Εκεί ήταν δημοσιογράφοι. Ήτανε και τον περίμεναν και πάρα πολλές ώρες μέσα στο κρύο προκειμένου να πάρουν μια δήλωση. Ναι, τελικά δήλωση δεν πήρανε ένα μανταρίνι. Για πάω να ακούσω μια δομή.
προς εσάς. Να ρωτήσω μόνο πώς είστε. Μετά από όλα αυτά ακούσατε τόσα πολλά. Όμως εμείς ξέρουμε ότι τα είχατε πει από την αρχή. Θέλετε να πείτε κάτι? Θα σας δώσω ένα μανταρίνι. Γιατί πρέπει να περιμένατε πολλή ώρα. Περιμένω. Πάρτε ένα μαντίνι. Ο κύριος Κακλέας είπε τα καλύτερα για σας. Τα ακούσατε? Ναι. Έχετε να πείτε κάτι ως προς αυτό? Καλή επιτυχία του, εύχομαι. Τι ήταν αυτό τώρα? Δεν ξέρω. Μήπως έδωσαν ένα μανταρίνι για να τους βοηθήσει για το νοσοποιητικό σύστημα? Ναι, κάπως έτσι, γιατί περιμένουμε μέσα στο κρύο. Σου λέει μην κρυολογήσουν κιόλας, ας φάνε ένα μανταρίνι. Ναι, μπας και τους βοηθήσει η βιταμίνη C. Τι να πεις, τα πάντα έχεις ακούσει. Ναι, τα πάντα έχεις δει. Μανταρίνι όμως δεν ήταν. Πάμε να δώσουμε, πάμε να δώσουμε το γούρι, πάμε να δώσουμε το θρησκευτικό γούρι, πάμε να δώσουμε για καλή τύχη το μενταγιόν για καλή τύχη. Εδώ είναι, με το Ιησούς Χριστός νικά. Με το σταυρό φυλακτό για καλή τύχη, ένα θρησκευτικό δώρο. Με τη δύναμη του Θεού. Για να έχουμε την προστασία μας, να έχουμε μια σπίδα προστασίας απέναντι στο κακό μάτι. Στην αρνητική ενέργεια. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε ο Ιησούς Χριστός νικά. Εδώ λοιπόν, ένα δώρο για εσάς και τα δύο μενταγιών. 29 ευρώ με την αλυσίδα τους. Και δώρο να γούνε ο κασκόλ. Και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τώρα λοιπόν, προλάβετε. Προλάβετε, έχουν μείνει λίγα κομμάτια ακόμα. Προλάβετε τώρα με ένα τηλεφώνημα στο 218-218-9400, μόνο με 29 ευρώ, ένα δώρο για εσάς, ένα κόσμημα, ένα μενταγιόν υπέροχο. Να το φοράτε για να νιώθετε την προστασία, να νιώθετε την ασφάλεια, για να έχετε καλή τύχη στο σπιτικό σας. 218-218-9400. Ένα δώρο για να κάνετε στο παιδί σας, στη μητέρα σας, στη γιαγιά σας, στην εγγόνα σας, στον εγγονό σας. Ένα μενταγιόν για άνδρες και γυναίκες. 218-218-9400. Για άνδρες και γυναίκες. Μόνο 29 ευρώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.